Αγαπητοί συνάδελφοι, η Συντονιστική Επιτροπή των Συνταξιουργικών Οργανώσεων συζήτησε την πορεία, την αγωνιστική που έχουμε πραγματοποιήσει όλο το προηγούμενο διάστημα και παρά ότι αυτή την περίοδο είχαμε 3-4 εκλογικές μάχες, όπως εξελίσσεται η υπόθεση, είπαμε να πραγματοποιήσουμε πανελλαδικά τις συσκέψεις μας, τις συσκέψεις των συνταξιουργικών οργανώσεων, γιατί το κίνημα δεν σταματάει, τα προβλήματα δεν σταματάνε, οι αγώνες δεν θα σταματήσουν, να κάνουμε μία συζήτηση γύρω από τα αποτελέσματα αυτής της δράσης και στη συνέχεια βεβαίως να προετοιμαστούμε μπροστά μας για τους αγώνες και τα προβλήματα που θα έχουμε και που πρέπει να συνεχίσουμε. Στα πλαίσια αυτά πραγματοποιούνται πανελλαδικές συσκέψεις σε όλη τη χώρα. Σήμερα είναι η τελευταία, ολοκληρώνουμε αυτές τις συσκέψεις. Πήγαμε σε όλη τη χώρα, πραγματοποιήθηκαν παντού από την Κρήτη μέχρι τον Έβρο και να σας πω μια εκτίμηση ότι ήταν καλές, ήταν μαζικές. Πράγματι τα σωματεία μας πήραν μέρος, όλα τα σωματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα και φυσικά έγινε μια καλή συζήτηση και μια καλή προετοιμασία που πρέπει και είναι αναγκαία για να την έχουμε μετά από τις εκλογές, τις εθνικές εκλογές, να είμαστε σε ετοιμότητα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα δύσκολα προβλήματα που μας απασχολούν. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, το συνταξιουργικό κίνημα είναι μια δύναμη καλά οργανωμένη στη χώρα μας. Η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα όλων των συνταξιουργικών οργανώσεων που συμμετέχει με τις βασικές ομοσπονδίες και τα σωματεία είναι μια δύναμη η οποία είναι δύναμη που την έχουν πάρει και τους αγώνες μας φυσικά υπόψη όλες οι κυβερνήσεις. Από τις κινητοποιήσεις που κάναμε, από την δραστηριότητα που έχουμε αναπτύξει όλο το προηγούμενο διάστημα, από όλη μας την παρουσία την αγωνιστική, πρέπει να πούμε ότι όλη αυτή η ενεργητικότητά μας κράτησε τα προβλήματά μας στην επικαιρότητα. Πάρα πολλοί υποχρεώθηκαν να συζητούν για τα προβλήματα των συνταξιούχων, είτε στα κόμματα, τα πολιτικά, στην κυβέρνηση, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στον τύπο. Δεν υπήρχε συζήτηση που να μην είναι μέσα τα συνταξιουργικά ζητήματα, τα συνταξιουργικά προβλήματα. Και όχι από την άποψη ότι τα περιγράφουν, από την άποψη και τι χαρακτήρα έχουν αυτά τα προβλήματα. Στη μέση ήταν οι κινητοποιήσεις, οι παρεμβάσεις μας και όλα εκείνα τα οποία βεβαίως πρέπει να μας κάνουν περήφανος για αυτή μας τη δράση και για αυτή μας την ενεργητικότητα. Και αποδείχνουμε για μια ακόμα φορά, χωρίς να το λέμε από κάποια μικρό εγωιστική ας πούμε στάση και συμπεριφορά, ότι πρέπει να είναι περήφανοι συνταξιούχοι και τα σωματεία τους και οι συνταξιουργικές οργανώσεις όλες και οι συνταξιούχοι που παίρνουν μέρος σε αυτούς τους αγώνες. Γιατί με αυτούς τους αγώνες, αγαπητοί συνάδελφοι, δώσαμε προοπτική, είμαστε σε ανάταση και φυσικά είμαστε στην πρώτη γραμμή για να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη ορμή το επόμενο διάστημα. Ξέρετε ότι την περασμένη χρονιά πραγματοποιήσαμε σε όλη τη χώρα 160 κινητοποιήσεις και τη φετινή χρονιά κάναμε κινητοποιήσεις, συνελεύσεις, συγκεντρώσεις με όλες τις μορφές κτλ. Αλλά είχαμε το πρόβλημα των εκλογών, των τετραπλών τελικά εκλογών. Οι πρώτες έγιναν, οι εθνικές θα γίνουν στις 7 του Ιούλη, που αυτό αντικειμενικά σταμάτησε αυτή μας την δραστηριότητα ή μάλλον την περιόρισε, γιατί δεν την σταμάτησε. Αλλά όμως οι προηγούμενες κινητοποιήσεις μας ήταν δυναμικές, ακολουθήσαμε όλες τις μορφές αγώνα, ήταν μαζικές κινητοποιήσεις και πήραν μέρος χιλιάδες συνταξιούχοι. Η φωνή μας, η φωνή των συνταξιούχων, τα αιτήματά μας έφτασαν σε απόλυτη χώρα, στα αυτιά, όπως είπα προηγούμενα, όλων των ηθινόντων και της ίδιας της κυβέρνησης. Τα αιτήματά μας που είναι αιτήματα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές μας ανάγκες, αιτήματα που προέκυψαν από τις μεγάλες περικοπές που έχουμε δεχτεί όλα αυτά τα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις, υποχρεώθηκε η κυβέρνηση να τα συζητήσει. Ανοίξαμε την πόρτα του Πρωθυπουργού στις 30 του Μάρτη, κάναμε συζήτηση αρκετή ώρα, μια μισή ώρα για τα προβλήματα, του θέσαμε όλα τα ζητήματα
και του κάναμε καθαρό ένα πράγμα. Ότι όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν, του είπαμε κύριε Πρωθυπουργέ, και η δικιά σας, όλα αυτά τα χρόνια, παρά ότι μπορεί να άλλαζαν κόμματα με το χαρακτήρα και με τα προσωνύμια τα πολιτικά, αλλά να ονομάζονταν δεξιά, κεντρώα, κεντροδεξιά, σοσιαλιστικά, σοσιαλδημοκρατικά, ή να είχαν σε συνεργασία και αυτοδυναμία κυβερνήσεις και αριστερά κόμματα όπως εσείς, όμως τα μέτρα που εφαρμόσατε σε βάρος μας δεν είχατε καμία παρέκκληση. Παρά τις υποσχέσεις που και εσείς δώσατε, αυτά τα ζητήματα τα χειριστήκατε στη λύση όχι των απαιτήσεων των συνταξιούχων, αλλά σε εκείνες τις λύσεις που είναι σε βάρος μας, που απαιτούν τα μεγάλα συμφέροντα, η μεγάλη επιχειρηματική όμιλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, για να ρίξουν την αξία της εργατικής δύναμης. Ερχόμαστε μετά από 160 κινητοποιήσεις, εδώ, είπε το ξέρω και ότι αγωνίζεται το συνταξιουχικό κίνημα, τι θα έλεγε βέβαια, και αυτά τα αιτήματα που έχουμε στο χαρτί δεν είναι καινούργια αιτήματα. Είναι αιτήματα τα οποία είναι αποτέλεσμα όλων των περικοπών που δεχτήκαμε τα περασμένα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις. Περικοπή στις κύριες συντάξεις, στις επικουρικές συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές, στα φάρμακα, στην υγεία, αύξηση της παρακράτησης για την υγεία που εσείς την επιβάλλατε, η τελευταία κυβέρνηση, και στις επικουρικές συντάξεις, περικοπή του ΕΚΑΣ και όλα τα άλλα ζητήματα και τα δεινά που είχαν οι συνταξιούχοι, πληστηριασμοί, ΔΕΗ, που δεν έχουν ακυρώσει τα νίκια. 13ο, 14ο. Όλα αυτά, συνάδελφοι, τώρα ξέρετε, άμα αρχίσω και τα παριθμίζω όλα, είναι ένας μεγάλος κατάλογος, βεβαίως είναι σωστό αυτό, τα δώρα μας και όλα τα άλλα. Και μάλιστα του είπαμε, δεν διεκδικούμε επιδόματα, διεκδικούμε δώρα, γιατί δώρα μας κόψατε και φυσικά δεν δεχόμαστε να μας δίνετε και να μας πετάτε επιδόματα. Σημαντικό όμως ζήτημα σε όλη αυτή την υπόθεση, συνάδελφοι, ήταν ότι ο αγώνας μας ήταν προσανατολισμένος σε όλα αυτά, αλλά και στην κατάργηση συνολικά των αντιασφαλιστικών αντεργατικών νόμων που ψηφίστηκαν και ιδιαίτερα του νόμου Κατρούγκαλου. Γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου ενσωματώνει όλη την προηγούμενη αντιασφαλιστική πολιτική. Και βέβαια προχωράει σε μεγάλες περικοπές. Και τώρα τσακώνεται η Νέα Δημοκρατία με το ΣΥΡΙΖΑ ποιος εφαρμόζει τον νόμο Πινοσέτ. Τον νόμο Πινοσέτ, γιατί είναι πιασάρικο το όνομα, γιατί ήταν δικτάτορας, τον εφαρμόζουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και στη δικιά μας, και στόχος είναι τις συντάξεις μας να τις κάνουν προνοιακά βοηθήματα. Αυτή είναι η ουσία. Αγαπητοί συνάδελφοι, οι αγώνες μας αυτοί είχαν αποτέλεσμα. Είχαν αποτέλεσμα επειδή αγωνιστήκαμε, επειδή είμαστε με το κεφάλι ψηλά. Είχαν αποτέλεσμα γιατί δεν τρέχαμε στα δικαστήρια και στους δικηγόρους και να περιμένουμε από άλλους να λύσουν τα προβλήματα. Είχαν αποτέλεσμα γιατί βγήκαν χιλιάδες συνταξιούχοι στους δρόμους και φώναξαν. Βέβαια, με κάθε τρόπο και εκδήλωσαν την αγανάκτησή τους και την απέτησή τους να λύσουν τα προβλήματα. Και φυσικά είχαν αποτέλεσμα χωρίς δικαστήρια, δίκες όπως έλεγαν ορισμένοι, ότι πήγαινε σε ένα δικαστήριο ή σε ευρωπαϊκό ή ντόπιο και θα σου λύσει τα προβλήματα. Όσα αιτήματα λύσαμε και ό,τι πήραν μέχρι σήμερα οι συνταξιούχοι πίσω, το πήραν από τους αγώνες τους. Αυτά τα λίγα και περισσότερα, βέβαια, και θα πω ότι ήταν τα περισσότερα. Την εισφορά αλληλεγγύης για το επικουρικό, όσοι συνάδελφοι τους παρακρατούνταν, την πήραν πίσω. Την διαφορά για την υγεία, τα αναδρομικά, οι αστυνομικοί και άλλοι πήραν πίσω αναδρομικά από τις παρακρατήσεις που τους είχαν κάνει. Αλλά το κυριότερο, συνάδελφοι, εμποδίσαμε για τους παλιούς συνταξιούχους να εφαρμοστεί ο νόμος Κατρούγκαλου και να γίνει η προσωπική κράτηση της προσωπικής διαφοράς. Διότι αν είχε εφαρμοστεί η παρακράτηση της προσωπικής διαφοράς στους παλιούς συνταξιούχους, να ξέρετε ότι τώρα θα έπαιρναν αυτοί που είχαν τις μεγαλύτερες συντάξεις και δούλεψαν τα πιο πολλά χρόνια, θα είχαν 300 ευρώ κάτω στη σύνταξή τους. Και ορισμένοι θα είχαν 150, 180, 100 ευρώ, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό βέβαια θα γίνει με τους συνταξιούχους που θα βγουν από το 19, γιατί από το 19 και πέρα θα ισχύει ο νόμος Κατρούγκαλου και αυτή η παρακράτηση. Συνάδελφοι, υποχρεώσαμε επίσης την κυβέρνηση να φέρει τροπολογία για τη χειρία, έστω και κουτσουρεμένα.
και για τις 120 δόσεις και αναγκάστηκε κάτω από αυτή την πίεση να δώσει έστω και αυτά τα ψίχουλα που το ονόμασε δώρο και που ήταν βέβαια επίδομα και δεν ήταν δώρο, γιατί εμείς γυρέψαμε να πάρουμε το δώρο μας. Κάτω από τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις πετύχαμε αυτά. Αν είχαμε μεγαλύτερες κινητοποιήσεις, αν ήταν πιο μαζικές, αν οι συνταξιούχοι δεν κάθονταν στα καφενεία και στα καπί και στη λογική ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι όλοι οι ίδιοι είναι, ότι άλλοι, κάποιοι άλλοι θα λύσουν τα προβλήματα, ή να τρέχουν σε δικαστήρια, εκεί τρέχανε για να κάνουν αιτήσεις κτλ., τότε τα πράγματα θα ήταν καλύτερα και θα τους είχαμε υποχρεώσει. Αυτό το συμπέρασμα βγαίνει από όλη αυτή την προσπάθεια, από όλες αυτές τις κινητοποιήσεις. Γιατί ξέρουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, τίποτα δεν κερδίσαμε χωρίς αγώνες. Το εργατικό, το λαϊκό κίνημα ποτέ δεν κέρδισε τίποτα χωρίς αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Και όσες φορές αναγκάστηκαν οι κυβερνήσεις να υπογράψουν νόμους, να δημιουργήσουν προϋποθέσεις λύσεων σε ζητήματα, αυτό έγινε κάτω από τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις. Επίσης, ένα συμπέρασμα που βγαίνει και είναι χρήσιμο για την πορεία μας, για την πορεία του συνταξιουργικού κινήματος, όχι μόνο για μας, αλλά και για τα παιδιά μας, είναι το εξής, συνάδελφοι. Ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια μία τρομακτική κατάσταση, μία κρίση που δεν έπεσε από τον ουρανό, που είναι αποτέλεσμα συσσόρευσης και υπερσυσσόρευσης υπερκερδών στα χέρια των ολίγων. Αυτά τα κέρδη και υπερκέρδη δεν έβρισκαν και δεν βρίσκουν διέξοδο προς την αγορά και στις επενδύσεις, δημιούργησαν την κρίση, άρπαξαν τα δικά μας χρήματα από τα ασφαλιστικά μας ταμεία, δουλεμένα χρήματα, από τους μισθούς των παιδιών μας, από τα μεροκάματά τους, από την υγεία μας από παντού, για να δημιουργήσουν τη λεγόμενη ανάπτυξη. Όλα τα κόμματα, εκείνα που ακολούθησαν αυτό το δρόμο, έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη. Και αυτό είναι κριτήριο. Είναι κριτήριο και για την πορεία που θα έχουμε μπροστά μας, αλλά και κριτήριο ψήφο για το τι πρέπει να επιλέγει ο καθένας. Και δεν μπορεί να επιβραβεύεις εκείνον που πραγματικά σε κυνηγάει, εκείνον που πραγματικά σε χτυπάει, εκείνον που δεν είναι με τα δικά σου συμφέροντα. Είναι κριτήριο αυτό. Όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν, όπως είπα προηγούμενα, όποια μάσκα και αν φόρεσαν, ευθυγραμμίστηκαν σε αυτή τη γραμμή και σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν μπορεί να δώσει λύσεις. Δεν είναι η υποφέλεια της κοινωνίας. Δεν μπορεί ο πλούτος που συγκεντρώνεται από τους παραγωγούς του πλούτου, από τους εργαζόμενους που είναι ο μοναδικός παραγωγός του πλούτου, από τον που δουλεύει στο μικρό μάγαζο, στο γραφείο κτλ., στο εργοστάσιο αλλού, να συγκεντρώνεστε σε λίγα χέρια και φυσικά αυτά τα λίγα χέρια να γίνονται λιγότερα και να αφαιρείται από εκείνους που πραγματικά παράγεται από τα δικά τους χέρια για να ζήσουν καλύτερα. Η κοινωνία δεν μπορεί να πάει μπροστά και να περιμένουμε, λέει, τώρα την ανάπτυξη. Ποια είναι αυτή η ανάπτυξη, με ποια χαρακτηριστικά, με τις συντάξεις οι οποίες θα συνεχιστούν τα μέτρα για να γίνουν προνοιακά βοηθήματα, με τα παιδιά μας που θα παίρνουν 350 και 400 ευρώ και τους ζητάνε να δουλεύουν 12 και 15 ώρες, με την κοινωνική ασφάλιση η οποία κατακρεουργείται, με τη δημόσια υγεία η οποία παραδόθηκε στους ιδιώτες, την πληρώνουμε 3-4 φορές. Και πρέπει να πληρώνουμε και τα εξεταστικά κέντρα με τα παιδιά μας που κάθονται οι παππούδες και φυλάνε τα παιδιά και δεν υπάρχουν παιδικοί σταθμοί. Με όλα αυτά τα στοιχεία δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη σε όφελος του λαού. Και πρέπει να βγουν συμπεράσματα. Δηλαδή, ο παραγωγός του πλούτου πρέπει να παλέψει για να αποκτήσει και να πάρει πίσω ό,τι του αφαιρούν. Είναι δίκαιος ο αγώνας μας, συνάδελφοι. Δεν κάναμε αγώνα για τον αγώνα. Δεν κάνουμε αγώνα για επαναστατική γυμναστική. Κάνουμε αγώνες γιατί μας αδικούν. Στα αιτήματά μας που έχουμε και τα δίνουμε σε υπουργούς, πρωθυπουργούς και σε όλους και στα κόμματα και παντού, δεν είναι καινούργια αιτήματα. Είναι αιτήματα από τις περικοπές που αυτοί έχουν κάνει. Επομένως, πρέπει να βγει ένα τέτοιο συμπέρασμα και οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι να είναι σε ετοιμότητα αγώνα. Γιατί, αγαπητοί συνάδελφοι, ακούστε. Οι προηγούμενες εκλογές που έγιναν έδωσαν ένα αποτέλεσμα.
Προπορεύεται ένα από τα κόμματα, αυτά που παίρνουν μέρος στις εθνικές εκλογές και μάλιστα με μεγάλη διαφορά και που στηρίζει και από τα Γκάλοπ ότι θα είναι κυβέρνηση. Θα έχουμε μια κυβέρνηση στο επόμενο διάστημα. Στις ευρωεκλογές δεν έγινε συζήτηση για τα προβλήματα. Έγινε καμιά συζήτηση, έγινε συζήτηση ποιος θα πάρει τη σκυτάλη να συνεχίσει αυτές τις πολιτικές. Τέτοια συζήτηση έγινε. Ας πούμε έγινε συζήτηση για το σκάνδαλο Νοβάρντις. Και κατηγορούσε ο ένας τον άλλον. Φυσικά το σκάνδαλο Νοβάρντις είναι σκάνδαλο. Και όποιος έχει τέτοιες διασυνδέσεις να αποδεικτεί στη δικαιοσύνη και τα λοιπά, αλλά εντάξει, αυτά είναι ζητήματα που τα έχουμε γνωρίσει. Το μεγάλο σκάνδαλο ποιο είναι όμως, και δεν έγινε κουβέντα, ότι και οι προηγούμενες κυβερνήσεις και αυτοί το φάρμακο το έκαναν φαρμάκι. Τα δημόσια νοσοκομεία τα έκλεισαν, τα συρρήκνωσαν. Τις δομές υγείας τις έχουν περιορίσει. Φύτρωσαν μανιτάρια παντού, τα εξεταστικά κέντρα. Για να μπορέσει να βρει κάποιος για την υγεία του γιατριά πρέπει να πληρώσει, αν δεν έχει χρήματα θα πεθάνει. Γι' αυτά δεν είπαν τίποτα. Ακόμα επίσης δεν είπαν για τα εξής ζητήματα, τα οποία εμείς πρέπει να τα συζητάμε και να τα έχουμε υπόψη μας. Συνάδελφοι, ακούσατε από πουθενά ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση συζήτησε ξανά το ασφαλιστικό, σε ποια βάση? Στη Δανία αποφάσισαν τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση να πάνε στα 74 χρόνια. Στην Σουηδία, που μας έλεγαν ότι είναι ανεπτυγμένες χώρες και όλα αυτά, ξέρετε, και τα άλλα που ακούγαμε, αποφάσισαν οι συντάξεις να πάνε στα 70 χρόνια σε πρώτη φάση. Και στη Γερμανία πάει 67, 68, 70 και εδώ θα τα πάνε τόσο. Δεν συζήτησαν όμως μόνο αυτό. Συζήτησαν ότι οι συντάξεις που δίνονται στην Ευρώπη είναι μεγάλες ακόμη και πρέπει να περιοριστούν για να υπάρξουν, ας πούμε, δυνατότητες και προϋποθέσεις ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης. Δηλαδή οι συντάξεις μας είναι κίνητρο για την ανταγωνιστικότητά τους. Δηλαδή άμα τις αρπάξουν, αυτό είναι η ανταγωνιστικότητα. Και τι είπαν, 484... Παίρναμε 484 ευρώ κατώτερη σύνταξη. Παίρναμε. Και από εκεί και πάνω παίρναμε το 80% των αποδοχών μας όταν βγαίναμε στη σύνταξη. Το κάναν 384. Αλλά οι αποδοχές που θα παίρνεις θα είναι 384, αλλά τα χρόνια που θα έχεις για την ασφάλισή σου δεν θα υπολογίζονται με 80%, αλλά με 43%. Αυτό δεν τους φτάνει. Το 484 βέβαια το έκαναν 384. Αυτό δεν τους φτάνει το 384 και λέει πρέπει να περιοριστεί σε κάθε χώρα η κατώτερη σύνταξη ανάλογα με τα χρήματα που δίνονται για τα επιδόματα κοινωνικής αλληλεγγύης, με το κατώτερο εγγυημένο λαϊκό εισόδημα, όπως το λένε. Ξέρετε πόσο είναι αυτό, 220 ευρώ για την Ελλάδα. Αυτά συζητούσανε. Και αυτά δεν τα λένε τα κόμματα που κυβερνήσαν ή που φιλοδοξούν να κυβερνήσουν. Αυτή είναι η κατάσταση. Συνάδελφοι, σε λίγο θα έχουμε εκλογές. Εμείς βέβαια ετοιμαζόμαστε και θα είμαστε έτοιμοι. Βέβαια δεν μπορούμε μέσα στον Ιούλιο να πάμε σε κινητοποιήσεις και τον Αύγουστο και αν θέλουμε να ξεκουραστούμε, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι το Σεπτέμβριο. Γιατί? Ξέρουμε πολύ καλά, συνάδελφοι, ότι θα εκλεγεί μια κυβέρνηση. Μάλλον, όπως είπαμε, μια κυβέρνηση η οποία το πρώτο κόμμα είναι αυτό που προηγείται και από ό,τι φαίνεται και έχει μια μεγάλη διαφορά. Το ουσιαστικό ζήτημα σε αυτή την υπόθεση είναι το εξής. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα αυτό, να ξέρουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι τη Δευτέρα των εκλογών οι συνταξιούχοι, οι εργαζόμενοι, τα φτωχά λαϊκά στρώματα, οι φτωχοί αγρότες, οι μικροί επαγγελματίες θα είναι στην αντιπολίτευση. Γιατί? Γιατί στην κυβέρνηση θα είναι πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, το ΝΑΤΟ, οι τραπεζίτες, τα μεγάλα συμφέροντα, τα ματωμένα πλεονάσματα, η επιχείρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλα αυτά θα είναι στην κυβέρνηση. Και το κόμμα που θα κυβερνάει. Και θα κυβερνάει για λογαριασμό τους. Και όλοι οι άλλοι θα είμαστε στην αντιπολίτευση. Για τα προβλήματα είναι μεγάλα και θα εξελιχθούν σε ακόμα μεγαλύτερα. Επομένως πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Πρέπει να σκεφτούμε όλα αυτά τα ζητήματα και για τις εκλογές. Πρέπει να σκεφτούμε, συνάδελφοι, ποιοι στάθηκαν δίπλα μας.
Να δούμε ποιοι μας στήριξαν, να δούμε ποιοι μας αντιπάλευσαν και να δούμε και τι λένε αυτά τα κόμματα σήμερα. Είτε ο ένας εκλέγει είτε ο άλλος. Εμείς είπαμε με βάση τα γκάλωπ και τη διαφορά που είχαν προηγούμενα. Πάντως, να ξέρουμε, είτε αυτοδύναμη κυβέρνηση έχουμε, είτε σε συνεργασία, είτε άλλο κόμμα αν ήταν, ήταν σε αυτή τη γραμμή και σε αυτή την κατεύθυνση. Επομένως, οι συνταξιούχοι πρέπει και το συνταξιουχικό κίνημα και οι εργαζόμενοι όλοι να είμαστε στις επάλξεις του αγώνα. Ο αγώνας μας, αγαπητοί συνάδελφοι, και η προσπάθεια που κάναμε είναι μια παρακαταθήκη. Νομίζω έχει βοηθήσει παρά την ηλικία μας και αρκετούς συναδέλφους να σκέφτονται καλύτερα. Να κρίνουν τα κόμματα όχι με μια αντίληψη που είχαν γενικά, αλλά να κρίνουν τα κόμματα με βάση τα προβλήματά μας, τη ζωή μας και τι αυτά έπραξαν. Οι συνταξιούχοι που πήραν μέρος έχουν καλύτερη γνώμη σε αυτά. Οι συνταξιούχοι που μένουν στα καφενεία νομίζουν ότι κάποιος άλλος θα τους λύσει το πρόβλημα. Επομένως, τα προβλήματα είναι μπροστά, οι αγώνες θα είναι μπροστά και να ξέρετε συνάδελφοι ότι ό,τι θα μπορέσουμε να λύσουμε θα μπορέσουμε να το λύσουμε με τον αγώνα μας. Και μπορούμε πραγματικά, εάν δεν πέσουμε στη λογική του δεν γίνεται τίποτα και τη λογική η οποία απαξιώνει, αν θέλετε, τους αγώνες και τα λοιπά, να λύσουμε και να αντιμετωπίσουμε προβλήματα. Γιατί, συνάδελφοι, δεν μπορούμε να έχουμε συντάξεις με αξιοπρέπεια? Γιατί δεν μπορούν να ανακεφαλαιοποιηθούν τα ταμεία μας που μας άρπαξαν 60 δισεκατομμύρια και τα έδωσαν στις τράπεζες? Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε δημόσια υγεία με γιατρούς, με προσωπικό, με νοσηλευτές, που να πηγαίνει ο άλλος και να τον αντιμετωπίζουν ως άνθρωπο και όχι ως ζώο, γιατί δεν φταίνει οι γιατροί βέβαια, γιατί η κατάσταση είναι τέτοια? Γιατί δεν μπορεί να έχουμε δημόσια παιδεία, να έχουμε παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά μας? Γιατί τα παιδιά μας δεν μπορούν να δουλεύουν με αξιοπρέπεια και να παίρνουν μισθούς με μεροκάματα που θα καθορίζονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας και με μια προοπτική η οποία θα τους δίνει τη δυνατότητα να παίρνουν και τις τριετίες τους, να δουλεύουν κανονικά ωράρια εργασίας και να μπορούν να μπουν σε μια ανθρώπινη ηλικία στη σύνταξή τους, να μην πηγαίνουν από τη δουλειά στον άλλο κόσμο? Μπορούμε να τα πετύχουμε αυτά, και μπορούμε να τα πετύχουμε εάν πραγματικά πιστέψουμε, και εμείς που είμαστε εδώ το πιστεύουμε, γιατί αλλιώς δεν θα είμαστε εδώ, εάν μπορούμε να πιστέψουμε ότι πλούτος υπάρχει, πλούτος που μπορεί να ζήσουμε καλύτερα και να ικανοποιήσει τις δικές μας ανάγκες υπάρχει, αλλά αυτός ο πλούτος είναι σε άλλα χέρια. Και για να περάσει στα δικά μας και να λυθούν τα προβλήματά μας, χρειάζεται ο ενωμένος αγώνας όλου του λαϊκού κινήματος, των συνταξιούχων, των μικρών επαγγελματιών, των φτωχών αγροτών, της εργατικής τάξης. Έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε λύσεις στα προβλήματά μας. Να είμαστε σε ετοιμότητα, μπροστά μας θα έχουμε δύσκολες μέρες, αλλά να είμαστε σε ετοιμότητα με την αισιοδοξία του αγώνα και να μπορέσουμε να βρούμε λύσεις. Καλημέρα. Καλό καλοκαίρι να έχουμε, να είμαστε γεροί. Όσοι από εμάς καταφέρουμε και πάμε διακοπές, καλό θα είναι, αν μπορούμε. Μας λένε συνέχεια, ακούμε συνέχεια ότι ο τουρισμός ανθίζει, τα κέρδη μεγαλώνουν, έρχονται χρήματα στους μεγάλους ξενοδόχους, αλλά όμως δεν μας λένε πόσοι από τα παιδιά μας και από εμάς καταφέρουμε να κάνουμε διακοπές προκοπής. Και φυσικά ξέρουμε πάρα πολύ καλά, εμείς τουλάχιστον εκεί από το δικό μας το χώρο του ΟΑΕ, ότι μας έχουν παρακρατήσει αρκετά χρήματα, είναι κοντά σε 30 εκατομμύρια ακριβώς για αυτό το σκοπό, για τον κοινωνικό τουρισμό, και αυτά τα λεφτά με προκλητικό τρόπο δεν τα διαθέτουν για αυτό το σκοπό. Πιέζουμε και θα τους πιέσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί αυτά τα λεφτά είναι δικά μας και πρέπει να τα δώσουμε. Και ξέρουμε επίσης πολύ καλά, ακόμα και για λουτροθεραπεία, χρειάζονται τέτοιες διαδικασίες. Πρέπει, ας πούμε, να φτάσει κανείς στα όρια του, ας πούμε, για να μπορέσει, ας πούμε, να καταφέρει να πάρει 150 ευρώ, ας πούμε, που είναι μια βοήθεια για αυτό το σκοπό. Άρα λοιπόν, οι ανάγκες δικές μας, βλέπετε, είναι διαφορετικές από όλα αυτά που μας λένε όλο αυτό το διάστημα. Είπε αρκετά ο συνάδελφος ο Δήμος, νομίζω ότι έχει καλύψει δηλαδή όλο το φάσμα των προβλημάτων που έχουμε. Θα μιλήσουν και οι πρόεδροι των σωματείων και όποιος άλλος θέλει. Εγώ απλώς ήθελα
μερικές σκέψεις να πω, μπορεί και να είναι από αυτές επανάληψη. Νομίζουμε κι εμείς, αυτό που βεδιάσαμε, να μην αφήσουμε τα αιτήματά μας στην τύχη μας αυτό το διάστημα με τις επανατές εκλογικές αναμετρήσεις ή σε κάποιες υποσχέσεις που μπορεί να έχουμε για το μέλλον. Να συνεχίσουμε να κρατάμε ψηλά το πλαίσιο που έχουμε θέσει όλο το προηγούμενο διάστημα με τις κινητοποιήσεις μας, να έχουμε ετοιμότητα, γιατί ήδη, να σας πω κάτι, ήδη βάζουμε τους λάγους, ας μου επιτραπεί αυτή η φράση. Από τώρα αρχίζω, δηλαδή ο κύριος Τουρνάρας, ας πούμε, ο τραπεζίτης, λέει, κατά τη γνώμη μου, δεν θα πιαστούν αυτοί οι στόχοι που έχουν βάλει, ας πούμε, οι δανειστές μας. Άρα, λοιπόν, μπορεί να χρειαστούν μέτρα από το 2019 και μάλιστα αυτά τα δίνει και νούμερο, 1,4 δις. Άρα μπορεί να χρειαστεί να πάρθουν και μέτρα. Λοιπόν, θα έχουμε επανάληψη αυτό που έχουμε ζήσει όλα αυτά τα χρόνια όταν αλλάζει μια κυβέρνηση, που ό,τι φαίνεται από τα στοιχεία μπορεί να αλλάξει, ότι παραλάβαμε άδεια ταμεία, χάος, καμένη γη. Άρα λοιπόν, τα συνηθισμένα. Τα στα συνηθισμένα που ξέραμε, ας πούμε, για τα λοιπά. Άρα λοιπόν χρειάζονται μέτρα για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα. Και πολύ σωστά τέθηκε το ζήτημα και από τον προηγούμενο ομιλητή, ότι πρέπει, είναι δύσκολη αυτή η περίοδο, βεβαίως είμαστε περίοδο καλοκαιριού, ωστόσο όμως πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για το μετά το καλοκαίρι να ξεκινήσουμε. Να μην επαναλάβω κι εγώ. Εγώ νομίζω ότι μια πείρα που πρέπει να βγάλουμε και τη βγάζουμε όλοι μας είναι ότι με αυτόν τον αγώνα που κάναμε, με αυτή τη συμμετοχή που είχαμε, καταφέραμε ορισμένα πράγματα, ας πούμε κάτω από την πίεση, να αποσπάσουμε κάτι, γιατί αυτά που δώσανε ακριβώς τα ψίχουλα που λέμε εμείς, δικά μας λεφτά είναι και τα πήραμε και καλά κάναμε, να αναστείλουμε κάποιες από τους νόμους που έχουν ψηφίσει, γιατί όταν τους ψηφίζανε τότε λέγανε ότι θα τους εφαρμόσουμε μέχρι κεραίας, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά. Σήμερα ορισμένοι βγαίνουν και λένε ότι ήταν αχρίαστοι αυτοί οι νόμοι. Όμως αυτοί οι νόμοι υπάρχουν. Αναβολή δώσανε, αναστολή δώσανε. Δεν καταργήσανε τίποτα από αυτό. Και πρέπει δηλαδή εμείς να είμαστε έτοιμοι για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά τα μέτρα τα ξέρουμε πάρα πολύ καλά, σημαδεύουν και εμάς, αλλά σημαδεύουν και τα παιδιά μας. Και νομίζω ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το δώσουμε και εμείς έχουμε καταφέρει σε έναν πολύ μεγάλο βαθμό τον αγώνα μας να το βγάλουμε προς τα έξω. Και καλά λοιπόν λέμε ότι δεν κάνουμε έναν αγώνα μόνο για τα δικά μας τα προβλήματα, που βασικά βεβαίως αυτό, αλλά και για τα παιδιά μας και για το μέλλον των παιδιών μας. Συζητάνε λοιπόν τώρα και τι λένε μεταξύ τους. Τώρα βλέπετε, ας πούμε, αυτά τα δύο κόμματα που διεκδικούν, ας πούμε, να είναι κυβέρνηση. Λέει, αυτά τα χρόνια με τις πολιτικές μας, το λένε, τσαλακώσαμε ή, εν πάση περιπτώσει, τη μεσαία τάξη. Και βέβαια, σωστά είναι αυτό. Ότι πήραν τέτοια μέτρα που το αυτοκίνητο σε εμάς μας ενδιαφέρει, ας πούμε, έτσι από άποψη τότε, για τους αυταπασχολούμενους, συναντέλφους μας, λέω εγώ για την αυτή, για τους μικρούς ΕΒΕ, που και οι δυο αναγνωρίζουν λοιπόν αυτό και τσακώνται ποιος πήρε, ας πούμε, περισσότερα μέτρα. Όμως, επί της ουσίας δεν λέει κανένας, μετά θα πάρουν, θα χαμηλώσουν τη φορολογία στους μικροεπαγγελματίες και στους αυταπασχολούμενους, όταν από το πρώτο ευρώ καθαρό που έχουν, τους φορολογούν με 26-27%. Το ζήτημα δεν είναι να κάνεις μια διαπίστωση, γιατί είτε τι κάνεις είτε τι κάνεις, οι μικροεπαγγελματίες, αυτά που ασχολούν, οι μικροί ΕΒΕ, ξέρουν ότι τι πάθανε όλα αυτά τα χρόνια. Το ζήτημα είναι εσύ λοιπόν που το διαπιστώνεις, τι θα κάνεις, και γι' αυτό δεν γίνεται επί της ουσίας συζήτηση. Εμείς θα θέλαμε πραγματικά δηλαδή να ακούσουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία τι μέτρα συγκεκριμένα θα πάρουν για τα προβλήματα τα δικά μας που μας απασχολούν. Αυτά που ανέφερε ο Δήμος, να μην τα ξαναναφέρω εγώ. Είπε ο Δήμος για αυτά που είπε, εγώ να προσθέσω και το εξής ακόμα. Και για το φάρμακο, 25% συμμετοχή στο φάρμακο. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση? Και ακούμε και διάφορα κι άλλα εδώ στις σκέψεις που κάνουμε. Όταν πας λέει στο νοσοκομείο, όταν έχει εφημερία,
Δεν σου δίνουνε, όταν σου δίνουνε, σου γράφουν σε ένα χαρτί τι φάρμακα πρέπει να πάρεις. Δεν σου δίνουνε συνταγή για να τουλάχιστον, ας πούμε, να έχεις μια συμμετοχή. Πας και τα πληρώνεις όλα τα φάρμακα. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν ζητήματα και προβλήματα και μια σειρά άλλα ζητήματα που σήμερα πρέπει να κουβεντιάζουμε όλοι σας, που αυτό με τις εντάξεις που καθυστερούν, που αυτό, που όλα αυτά τα ζητήματα που υπάρχουν, να μην σας κουράζω, γιατί το νομίζω ότι τα είπε και ο Δήμος. Λοιπόν, άρα λοιπόν εμείς νομίζαμε ότι εμείς αυτά τα ζητήματα θέλαμε να ανοίξουμε προεκλογικά και εμείς να τους κρίνουμε με βάση αυτά τα ζητήματα, τις θέσεις που παίρνουν πάνω σε αυτά τα προβλήματα που μας απασχολούν εμάς. Λοιπόν, να το θυμίσουμε λοιπόν ότι και μετά τις 7 του Ιούλη εμείς θα είμαστε εδώ, θα τους παρακολουθούμε και θα τους κρίνουμε, όποια κυβέρνηση και αν είναι αυτή, όταν δεν ανταποκρίνονται στις δικές μας ενάγκες, στα μέτρα που παίρνουν και των παιδιών μας. Να τους λέμε λοιπόν καθαρά ότι από τώρα, και έχουμε αυτό το δικαίωμα γιατί είμαστε στους αγώνες αυτό το διάστημα, ότι δεν ξεκινάμε από τώρα, ότι δεν θα μας έχουν στο τσεπάκι τους, δεν θα μας έχουν στο τσεπάκι τους και φυσικά βεβαίως και εμείς το πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε πολύ καλά, ότι αν καταφέραμε ορισμένα πράγματα με αυτόν τον κόσμο που σήμερα καταφέραμε να κινητοποιήσουμε, μπορούμε να φανταστούμε και εμείς αλλά και αυτοί, εάν καταφέρουμε, είμαστε 2,5 εκατομμύρια και μπουν στο προσκήνιο και άλλοι συναδελφοί μας οι οποίοι σήμερα δεν έχουν πιστεί ότι κάτω από τον αγώνα και την πάλη μας μπορούμε να προσπάσουμε πολλά πράγματα. Όσο αυτό το ζήτημα το αντιμετωπίζουμε θετικά και περισσότερος κόσμος συμμετέχει στον αγώνα μας με βάση τα προβλήματα και τις ανάγκες μας, τόσο περισσότερα μπορούμε να τους αποσπάσουμε, τόσο περισσότερα μπορούμε να τους δυσκολέψουμε και θα τους δυσκολέψουμε, γιατί σήμερα έχει γίνει μια προσπάθεια. Έχουμε τη Συντονιστική Επιτροπή του Αγώνα που συμμετέχουν όλες οι συνταξιοδικές οργανώσεις ανεξάρτητα από πολιτικές προτιμήσεις και επιλογές που κάνουν. Αυτό είναι μια γερή παρακαταθήκη. Ορισμένοι προσπαθούν αυτό να χτυπήσουν. Εμείς δεν πρέπει να τους επιτρέψουμε. Όσο περισσότερο εμείς είμαστε ενωμένοι με βάση αυτό το πλαίσιο που έχουμε χαράξει σαν συνταξιούχοι, τόσο περισσότερο λοιπόν μπορούμε να τους δυσκολέψουμε για το επόμενο διάστημα. Δεν θέλω να σας πω κάτι άλλο. Νομίζω ότι ο συνάδελφος ο Δήμος αρκετά είπε. Εμείς λοιπόν θα είμαστε εδώ παρόν, θα τους κρίνουμε και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας ακόμα με πιο δυναμικό τρόπο.